Περνάμε στον επόμενο ομιλητή, ο κύριος Κύρκος, για ένα λεπτό. Σας διαβάσω το απόσπασμα από ένα βιβλίο. Όμως τώρα, μετά τη δολοφονική απόπειρα, ήταν προφανές ότι δεν κινδύνευε μονάχα εφημερίδα, το επάγγελμά μου, η ελευθερία, αλλά και η ζωή μου. 5 χρόνια και 10 μήνες φυλάκιση λόγω διαρροής κρατικών μυστικών. Το δικαστήριο μου επέστρεψε στο διαβατήριο την ίδια μέρα. Μήπως φαινισόταν φύγε μακριά από αυτή τη χώρα? Θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους σας. Υποστηρίξτε τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν δημοκρατικές δυνάμεις της Τουρκίας. Η Ευρώπη μπορεί να αγκαλιάσει τη μοναδική κοσμική δημοκρατία του Ισλαμικού κόσμου και να νικήσει την ολοένα εξαπλούμενη Ισλαμοφοβία. Αυτά γράφει ο Τζαν Ντουντάρ, τέος αρχισυντάκτης της Τζουμχουριέτ, κάτοικος Βερολίνου πια. Και θυμάμαι καθαρά τα λόγια του σε μια εκδήλωση που κάναμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μην σταματήσετε την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Μην κάνετε το καλύτερο δώρο στον Ερντογάν. Η Κάτι Πύρη πολύ σωστά συνδέει την ενταξιακή διαδικασία με τα κριτήρια της Επιτροπής της Βενετίας. Ας τα χρησιμοποιήσουμε όχι ως ευκαιρία για να κλείσουμε την πόρτα, αλλά για να πείσουμε ότι η μεριά μας είναι ανοιχτή, εάν και εφόσον φυσικά η Τουρκία αποδεχθεί ότι το κράτος δικαίου είναι διαπραγμάτευτο.